ξέρετε πως κάνουν στον τοίχο και λέει στη σούπλα. Βάλω σε ένα μεγάλο κουτάλι μέσα φιστίκια ή μπανάνα και ο πίθυνος βάζει το χέρι, το χωράει το χέρι από το στόμα επάνω, βάζει το χέρι μέσα. Αλλά άμα πιάσει την μπανάνα, δεν μπορεί να βγάλει το χέρι. Γιατί μαγκώνει. Και ο κυνηγός πηγαίνει κοντά στον πίθυνο, ο πίθυνος επειδή είναι ζώο της ζούγκλας, δεν καταλαβαίνει ότι το μυστικό είναι να αφήσει το χέρι του, να πέσει η μπανάνα, να βγάλει το χέρι και κρατάει την μπανάνα όλη την ώρα με αποτέλεσμα να βασανίζεται. Ο κυνηγός του πιάνει με το βάζο και πιάνει τους πίθυνους και τους πάνε στα τσίρκου και στις ζωολογικούς κήπους κλπ. Και μου λέει ένας, αυτό τι σχέση έχει με εμάς? Έχει την εξής σχέση. Μερικά προβλήματα που στη ζωή σε σκαλώνουν, σε βασανίζουν, συνεχίζουν να σε βασανίζουν, γιατί συνεχίζεις να τα πιάνεις. Άστε. Άφησε τα να φύγουν για να ηρεμήσεις. Για παράδειγμα, μου λέει μια κοπέλα, χώρισα με τον Κώστα, λέω ένα τέτοιο όνομα τώρα έτσι, χώρισα με τον Κώστα και ακόμα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και υποφέρω. Τη λέω γιατί υποφέρεις, γιατί μου λέει τον σκέφτομαι συνέχεια. Γιατί όμως τον σκέφτεσαι συνέχεια, αυτός τώρα τι κάνει? Αυτός λέει έχω περάσει 2 χρόνια, παντρεύτηκε, έχει και παιδί και εγώ μου λέει είμαι ακόμα εκεί κολλημένη και σκαλωμένη. Τη λέω η κίνηση είναι πολύ απλή και πολύ δύσκολη. Πολύ απλή είναι αυτή να κάνεις αυτό το πράγμα. Ας το χέρι σου να πέσει η μπανάνα, να ξεκολλήσεις, να απελευθερωθείς. Αλλά είναι και δύσκολο. Γιατί? Μ' αρέσει η μπανάνα. Πώς να τα αφήσω? Πώς να ξεκολλήσω από αυτό που εγώ είχα κολλήσει επάνω του? Ενώ αν τα αφήσεις και πεις η ζωή προχωράει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δεν σε ήθελε ο Κώστας, θα σε θέλει παρακάτω ο Μαργολής, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο οποιοσδήποτε άλλος παρακάτω. Προχώρα τη ζωή σου. Προχώρα τη ζωή σου ελεύθερη από αυτό που σε σκαλώνει. Εκεί είσαι. Στον πειρασμό ξανά να πας. Ο άλλος κάνει δίαιτα για τον ζάχαρό του και ενώ ξέρει ότι δεν πρέπει να ψωνίσει κάποια φαγητά, πάει και ψωνίζει τα ίδια. Τα βλέπει στο σπίτι μετά τα τρώει. Μα εσύ έχεις τον πειρασμό. Τον πειρασμό εσύ τον βάζεις στη ζωή σου και μετά λες, γιατί δεν μπορώ να ξεκόψω τώρα από αυτό? Είναι απλό. Δεν θα κάνω παρέα με άτομα που με ταλαιπωρούν. Δεν θα πάω κάπου που ξέρω ότι ο πειρασμός μεγαλώνει. Θα προστατεύσω τον εαυτό μου για να ελευθερώσω την ψυχή μου. Θέλει αγώνα το πράγμα. Μιλάς με κάποιους γειτονές που ξέρεις ότι όταν πεις πολλά θα κατακρίνεις. Κόψε την πολλή επαφή. Λέγε πιο λίγα λόγια. Τα απαραίτητα. Μην παίρνεις τηλέφωνο αυτό που ξέρεις ότι μετά από 10 λεπτά θα αρχίσετε τον καυγά. Αποφυγέτε τον πειρασμό. Μην πας στον πειρασμό ξανά. Ας το να φύγει, να προχωρήσεις. Να απελευθερωθείς. Αλλιώς ξέρετε θα περάσει ο καιρός και τίποτα δεν θα αλλάξει στη ζωή μας. Διότι αυτά που λέω δεν αλλάζουν μαγικά. Επειδή ξημέρωσε καινούργια μέρα, αν εσύ δεν αλλάξεις μέσα σου, δεν θα αλλάξει τίποτα γύρω σου. Δεν είναι το σπυράκι που μπήκε σήμερα και αύριο θα φύγει. Είναι η δουλειά που πρέπει να κάνεις στο χαρακτήρα σου. Κάνε τη δουλειά στο χαρακτήρα σας. Αυτό είναι το θέμα. Να μην πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις. Να κλείσεις το στόμα σου την ώρα του πειρασμού. Μπήκε ο άντρας σου από τη δουλειά κουρασμένος, μην μιλήσεις. Μην πεις εκεί την ώρα κάτι και γίνει φασάρια. Άστο. Πες το άλλη ώρα. Θα είναι ήρεμος. Μην του ζητάς λεφτά την ώρα που σου λέει ότι έχει έξοδα. Εκεί την ώρα πας και το λες. Γελάς. Σαν να βάζεις λάδι στη φωτιά είναι. Δεν σβήνει έτσι η φωτιά. Άστο να ηρεμήσει και μετά που θα βλέπετε μια ταινία και θα είναι χαλαρός, πες του, θέλω και 25 ευρώ αν μπορείς. Κάτι ωραίο που είδα να πάρω. Αγάπη μου. Έλα πάρτο. Τελείωνε, πάρτε και μιλάς. Τώρα βλέπω, πάρτε. Όταν το λες όμως πάνω στον καυγά, πάνω στα νεύρα, δεν θα σου πει ναι, θα σου πει τι κάνεις τώρα, με συγχύεις χειρότερα. Μην πατάτε τα λάθος κουμπάκια και τσακώνεστε. Μερικοί τσακώνονται στο σπίτι τους πάρα πολύ. Ευτυχώς έχουν βάλει καλά παράθυρα, ηχομόνωση, θερμομόνωση και τείχους γερούς, δεν ακούει γειτονιά τίποτα, αλλά μέσα γίνεται πολύ φασάρια. Δεν κάνει. Μετά βγαίνει στο παράθυρο να κοιτάξει, χαμογελάει. Δεν κάνετε καλά. Κλείνει το παράθυρο, φωνάζει, κάνει. Κανείς δεν ακούει. Αλλά μέσα στο σπίτι το κλίμα βαρύ και τα παιδιά μεγαλώνουν εκεί μέσα. Και θα τους πεις μετά πάτε εκκλησία, παιδιά μου, να προσευχηθείτε. Και λέει το παιδί, τι να κάνω στην εκκλησία, ρε μαμά.
τι να κάνω και εγώ στην Εκκλησία, αφού και εσείς που πάτε στην Εκκλησία όλο τσακώνεστε. Αλλαγή δεν βλέπω στη ζωή σας. Αλλαγή στη ζωή. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Μπαίνεις, αλλά πρέπει να γίνεις καλά. Η Εκκλησία είναι γυμναστήριο. Μπαίνεις, αλλά πρέπει να κάνεις ωραίο σώμα. Εννοώ ψυχικό σώμα. Είναι μερικοί πάνε στο γυμναστήριο, όπως πάνε, έτσι γυρνάνε. Μερικοί γράφονται και δεν πηγαίνουν κιόλας.